Υποστήλεστε εμείς ακούσον μου τον οδηνόν Κύριε συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Της ερημικής άπαυτος ο Θείος πόθος εγίνεται κόσμου ουσί του ματέρου. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε μερικές πολύ ενδιαφέρουσες ηχογραφήσεις οι οποίες σχετίζονται με την απόδοση της ερωτήσης από απαντής η οποία έγινε σήμερα το πρωί, αλλά και με ύμνους που θα ακούσουμε αύριο στις εκκλησίες μας, όπου είναι η Κυριακή του Τετάρτου Ήχου. Αρχικά θα ακούσουμε τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, Χαρίλαο Ταλιαδόρο, να μας ψάλει τους Αναστάσιμους Ένους του Τετάρτου Ήχου. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η απόδοση του 7ου στιχηρού ιδιομέλου των Ένων, το επεθύμησαν γυναίκες, το οποίο ψάλει ο Άρχον πιο ελεύθερα. Οι περισσότεροι συνάδελφοι γνωρίζουν βέβαια την περίπτωση του ιδιομέλου του τρίτου ήχου, του ιστομνήμασε επιζήτησε, που επίσης αποδίδεται με ελεύθερο, σε ελεύθερο χρόνο και με ελεύθερο τρόπο, με ελεύθερες μουσικές γραμμές, σύμφωνα με το νόημα του ποιητικού κειμένου. Μια αντίστοιχη περίπτωση λοιπόν έχουμε εδώ πέρα, η οποία βέβαια είναι λιγότερο διαδεδομένη μεταξύ των ιεροψαλτών. Ας απολαύσουμε λοιπόν τον Άρχοντα σε αυτές τις ηχογραφήσεις. Σωτήρ, ορήνης όνειμα
Αύριο, στις ενορίες μας, προς το τέλος του όρθρου θα ακούσουμε και το τέταρτο εθνοδοξαστικό, όρθρος συμβαθής, επίσης σε ηχοτέταρτο. Πρόκειται για ένα από τα αριστουργήματα της εκκλησιαστικής υμνογραφίας, το οποίο αναδεικνύει με εξαίρετο τρόπο, όπως θα ακούσουμε παρακάτω, ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλος Στανίτσας. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, παρόλο που άρχον ψάλλει χωρίς τη συνοδεία ισοκρατήματος, αυτή η έλλειψη δεν γίνεται αντιληπτή από τον ακροατή. Βλέπουμε ότι ο Θρασίβουλος Στανίτσας αποδίδει με εξαίρετο τρόπο τους ιδιαίτερους χρωματισμούς του τετάρτου ήχου, ενώ βέβαια τα εκφραστικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν το ψάλσιμο του άρχοντα είναι μοναδικά. Ας ακούσουμε λοιπόν το δοξαστικό. Δόξα Πατρί. Υπότιτλοι AUTHORWAVE
Ο Θρασίβουλος Στανίτσας, τον οποίο μόλις ακούσαμε, από πολλούς θεωρείται ότι είναι ο σπουδαιότερος ψάλτης του 20ου αιώνα. Αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο, καθώς ο Θρασίβουλος Στανίτσας ήταν δεινός εκτελεστής, σπουδαίος μουσικοδιδάσκαλος, διακεκριμένος χωράρχης και δεινός μελοποιός. Στο τελευταίο θα πρέπει λίγο να σταθούμε και να τονίσουμε ότι δύο από τους δασκάλους του, ο Ιωάννης Παλάσης και ο Μιχάλης Χατζηαθανασίου, άφησαν την σφραγίδα τους στη μουσική ιστορία του 20ου αιώνα με τις πρωτότυπες και σπουδαίες συνθέσεις τους. Το έργο των δασκάλων του το αξιοποίησε στο έπακρο και σε πολλές περιπτώσεις το πάντρεψε με την αυστηρή πατριαρχική μουσική παράδοση, της οποίας ήταν βέβαια φορέας. Ένα από τα μέλη που καθιέρωσαν τον Θρασίβουλο Στανίτσα στη συνείδηση των ιεροψαλτών ως συνθέτη είναι και το δύναμη σε ήχο τέταρτο και πιο συγκεκριμένα πάνω στο μακάμ Φεραχνάκ, το οποίο είναι ένα μέλος ιδιαίτερα απαιτητικό, ιδιαίτερα διεξιοτεχνικό, το οποίο δεν μπορούν όλοι οι ιεροψάλτες να αποδώσουν, καθώς απαιτεί ιδιαίτερες φωνητικές ικανότητες αλλά και βαθιά μουσική γνώση. Αυτό το μέλος θα ακούσουμε παρακάτω σε μια παλαιά ηχογράφηση όπου ο Στανίτσας φαίνεται να είναι αρκετά νέος. Ιδιαίτερη η εντύπωση προκαλεί ευστροφία στη φωνή του αλλά και το πάθος με το οποίο αποδίδει την σύνθεσή του. Ας το ακούσουμε. Yeah.
Για το τέλος της εκπομπής μας αφήσαμε μια πολύ όμορφη ηχογράφηση στην οποία ακούγονται αποσπάσματα των καταβασιών και των μεγαλυναρίων της ενάτης οδής της εορτής της Υπαπαντής σε ήχο τρίτο. Τα μέλη αποδίδει η χοροδία του Θρασιβούλου στα Νίτσα, ενώ ιδιαίτερα ωφέλιμο είναι για τους συναδέλφους χειροψάλτες να προσέξουμε όλοι μας πώς αποδίδει τα μεγαλυνάρια της ενάτης οδής, στην οποία δεν ακούμε ένα διαρκή τρίσιμο ο οποίος δημιουργεί πολλές φορές τους πιστούς έτσι μια, θα λέγαμε, πιο χορευτική διάθεση, αλλά αυτός ο τρίσιμος σπάει και με δισήμους και με τετρασίμους και έτσι δημιουργεί ένα κλίμα πιο εκκλησιαστικό και πιο κατανοητικό, θα μπορούσαμε να πούμε. Ας απολαύσουμε λοιπόν την χοροδία του Θρασιβούλου στα Νίτσα. Love it.
Φτάσαμε λοιπόν και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον συνεργάτη της εκπομπής μας Αλέξιο Φωτακόπουλο, καθώς και τη Φίβη Κωνσταντέλου, που βρίσκεται στα τηλέφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας. Αγαπητοί μας Σωκράτες, χαίρετε. Σαλτικές περιηγήσεις. Άπαυστος ο Θείος Πόθος εγίνεται κόσμου ούση του Ματέρα. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Εν το ουρανό τα όματα εκπέμπω μου της καρδίας προσεσότη σώσον Μεσσή επιλάβει.